Κλείνοντας τον χώρο της επιχειρηματικότητας, έχουμε τις ειδικές βραβεύσεις. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα να βρίσκεται μαζί μας η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πνευμονολογίας, εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επικεφαλής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στον Ευαγγελισμό. Όλοι γνωρίζουμε τον αγώνα που έχει δώσει για να σώσει ζωές και να ενημερώσει τους συμπολίτες μας και την κοινή γνώμη για τον κορονοϊό. Με τεράστια κοινωνική αλλά και επιστημονική της προσφορά, με τον μετριοπαθή και προσεκτικό της λόγο, μας έμαθε να αντιμετωπίζουμε την πανδημία, βοήθησε χιλιάδες συμπολίτες μας, τις εντατικές. Το βραβείο θα απομνήμει η εξοχότατη πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κύριος Γιάννης Παπαθεοδοσίου. Κυρία Κοτανίδου, σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει. Ελάτε στο κέντρο, λοιπόν. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή σήμερα για το Επιμελητήριο της Αθήνας, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τον εαυτό του. Θα ήθελα να συγχαρώ το Επιμελητήριο. Η επιχειρηματικότητα είναι μέρος της κοινωνίας, αλλά η ιδιαίτερη ευαισθησία που επιδεικνύει με τις ειδικές αυτές βραβεύσεις νομίζω το τιμά σε αυτή την πολύ όμορφη γιορτή. Οι γιατροί είναι ήρωες της εποχής μας. Αυτά τα δύο χρόνια ζήσαμε όλοι πολύ ιδιαίτερες στιγμές, δύσκολες, αλλά και ελπιδοφόρες. Στο πρόσωπο της κυρίας Κοτανίδου, αν μπορώ να διερμηνεύσω το Επιμελητήριο, βραβεύεται όλους τους συναδέλφους της. Και νομίζω ότι διαλέξατε ένα εξαιρετικό παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο μια καταπληκτική γιατρός, αλλά είναι και μια εξαιρετική προσωπικότητα και άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου. Αυτό το βραβείο δεν είναι όντως δικό μου. Είναι βραβείο το οποίο ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της χώρας, και γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό το οποίο ήθελα να θυμίσω σε όλο τον κόσμο, ότι δεν είναι δυνατόν ένας μονοκυτάριος οργανισμός να μας νικήσει σήμερα, από τη στιγμή που έχουμε το καλύτερο όπλο, που είναι το εμβόλιο. Γι' αυτό όλοι πρέπει να χαμογελάμε σήμερα και να ξέρουμε ότι με το εμβόλιο μπορούμε να νικήσουμε αυτό το μονοκυτάριο οργανισμό. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια πραγματικά. Για όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Στα επόμενα λίγα λεπτά ακόμα, λοιπόν, θα συντονίσουμε λίγο το χρόνο για να προλάβουμε. Θέλω να σας πω για την επιχειρηματικότητα, η οποία εκφράζεται μέσα από την εργασία πολλών και σημαντικών ανθρώπων που στην ελληνική περιφέρεια πασχίζουν και πασχίζουν σε ένα κλάδο όπως είναι ο κλάδος της συνοπίας. Παράλληλα, μπορούν και συμμετέχουν στα κοινά, βοηθώντας τον επιμελητηριακό θεσμό. Θέλω να φωνάξουμε μαζί μας τον κύριο Ευάγγελο Ξυγκόρο και τον κύριο Γιάννη Τρουπή. Εινοποιοί και οι δύο εξαιρετικοί συμπολίτες μας από την ελληνική περιφέρεια. Για τη βράβευση, καλούμε στο βήμα την κυρία Χτσιόγλου. Είναι και επιμελητηριακή. Εργασίας. Και θέλουμε μεγαλύτερο χειροκρότημα. Είναι και οι δύο πρόεδροι. Ελάτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κυρία Έφη Χτσιόγλου, πρώην υπουργός Εργασίας, νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, ευρωβουλευτή. Τον κύριο Κατρίνη από το ΚΙΝΑΛ, τον εκπρόσωπο της Eurobank Κωνσταντίνο Θεοχαρόπουλο και τον εκπρόσωπο της Γκρουπάμα Χρήστο Κάτσου. Ελάτε. Να γίνει αυτή η πολύ ωραία παρέα εδώ πάνω στο βήμα. Ο κύριος Κάτσιος, ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Ελάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας. Στη φωτογραφία, κύριος Κατρίνης. Ελάτε, κύριε Κατρίνη. Συγχαρητήρια, λοιπόν, για την αξιόλογη δουλειά την οποία κάνετε και προάγετε την επιχειρηματικότητα στην ελληνική περιφέρεια. Ελάτε, κυρία Βόζεμπεργκ. Θέλω, καταρχάς, είναι τιμή μου που, για την πρόσκληση από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Όλοι όσοι βραβεύονται σήμερα κάνουν πρωταθλητισμό στον τομέα τους. Συμβάνουν στην οικονομία της πατρίδας μας και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Άλλωστε, για να θυμηθούμε το Δημοσθένη, ο έπαινος και ο ψόγος είναι δημόσια πράγματα, έλεγε. Εδώ μόνο έπαινος υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Να
σας χαρώ και εγώ για την προσπάθειά σας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Να ευχηθώ η πολιτεία να βρίσκεται περισσότερο κοντά σας τα επόμενα χρόνια και να σας καλέσω να στηρίζετε τους εργαζόμενούς σας, να επενδύετε στο προσωπικό σας, να επενδύετε στις ποιοτικές σχέσεις εργασίας και εκεί θα δείτε ότι όλα θα γυρνάνε προς το καλύτερο για όλους, για το σύνολο της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Κατρίνη, και σε μια λέξη. Πολύ σύντομα, αν θέλω. Εξοχότατη Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στην βράβευση δύο ανθρώπων, τους οποίους και γνωρίζω προσωπικά, αλλά και έχω δοκιμάσει και τα έργα τους. Άρα, πιστοποιώ την επιλογή σας, κύριε Πρόεδρε. Να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία. Η επιχειρηματικότητα έχει πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά ζητήματα. Έχει όμως και την καλή, την θετική πλευρά. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύει σήμερα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και όλοι μας φεύγουμε πολύ πιο αισιόδοξοι, πολύ πιο χαμογελαστοί, γιατί το μέλλον είναι πραγματικά ευίωνο και μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε ώστε η επιχειρηματικότητα να δώσει όθηση και στην οικονομία αλλά και στη χώρα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, τον πρόεδρό του, το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοικητική Επιτροπή, τα στελέχη του Επιμελητηρίου για αυτήν την εξαιρετική βραδιά, η οποία ελπιστούμε μόνο πέρυσι να υπήρξε μια παρένθεση και από εδώ και πέρα πλέον να γίνεται συνέχεια. Στο πρόσωπο του Γιάννη και το δικό μου, ουσιαστικά οι επιχειρήσεις περιφέρειας αλλά κυρίαρχα ο κλάδος συνοπτικής, αυτό βραβεύεται σήμερα, ένας ιδιαίτερος κλάδος, ο οποίος τελευταία 20ετία παράγει, εξάγει, καταλαμβάνει συνέχεια νέες θέσεις στο εξωτερικό, καινούργιες αγορές. Ελπίζουμε πάλι κι εμείς να έχουμε μια μικρή παρένθεση αυτά τα δύο χρόνια, γιατί αντιλαμβάνεστε ο κλάδος μας ήταν από τους πρώτους οι οποίοι χτυπήθηκαν. Αλλά μην ξεχνάμε ποτέ ότι η μεταποίηση έχει να κάνει όχι μόνο με την βιομηχανία, έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή, έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, έχει να κάνει ακόμα και με τον τουρισμό. Οπότε, κύριε Αξιόγλου, είναι βασικό μας μέλημα να είναι δίπλα μας πάντα οι άνθρωποι μας, οι εργαζόμενοι μας, γιατί εκτός από το στενό κύκλο της επιχείρησής μας, δίπλα μας υπάρχουν πολλές φορές εκατοντάδες επιχειρήσεις και άνθρωποι οι οποίοι είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Καλησπέρα και από εμένα. Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή να είμαι εδώ πέρα μαζί σας. Εξυπακούεται με τον προαλήσαντα φίλο Βαγγέλη, συμφωνώ σε όλα αυτά για τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο, αν μπορώ, σε όλους τους συνοπείους απόψε στην Ελλάδα, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, γιατί δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι συνοπείοι. Για όλους οι οποίοι εμπλέκονται στην οικονομία την τοπική οικονομία του κλάδου της συνοπείας, από τον απλό εργαζόμενο μέχρι τα μεγάλα στελέχη των συνοπείων. Όλη λοιπόν η αλυσίδα απόψε βραβεύεται στο πρόσωπό μας. Πέρασαμε δύσκολα, περνάμε δύσκολα. Ιδιαίτερα τα συνοπεία όπως το δικό μας συνοπείο, το συνοπείο Τροπή, που άνοιξε μέσα στην κρίση το καλοκαίρι του 10. Παρά τα αυτά, προσπαθούμε τα ποσοστά των εξαγωγών να μεγαλώνουν και να αυξάνονται. Κύριε Υπουργέ, θέλουμε ιδιαίτερη βοήθεια στο ευγενές ελληνικό προϊόν, το ευγενές ποτό, το κρασί, να ανεβάσει τα ποσοστά κατανάλωσης από τον ελληνικό πληθυσμό. Είναι κρίμα οι ξένοι να πίνουν κρασιά ελληνικά και οι Έλληνες να μην τα δοκιμάζουν. Θέλουμε τη βοήθειά σας εκεί. Οπότε να βγει και κάτι επιχειρηματικό απόψε, πέρα από τα φόλγα, κύριε Πρόεδρε. Ότι είμαστε επιμελητηριακοί, δεν το ξεχνάω. Λοιπόν, να είστε καλά και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να αφιερώσω και το βραβείο αυτό στο διευθυντή παραγωγής του ενωπίου μας, τον κύριο Κουτσουμπό, ο οποίος δεν ήρθε μαζί μας εδώ στο ΠΟΝΤ. Έκατσε για το. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δύο λόγια από τους χορηγούς μας, από την τράπεζα Eurobank και από την Groupama Αθήνα. Ασφαλιστική. Ελάτε. Από την Groupama, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για την τιμή και τη χαρά που είχαμε να συμμετέχουμε. Ήταν συνειδητή μας επιλογή να συνεχίσουμε να βραβεύουμε το επιχειρήν, το οποίο εύχομαι να παραμείνει βιώσιμο, καινοτόμο. Πραγματικά, καθήμενος τώρα εκεί πέρα, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να αρχίσαμε να είμαστε μαζί, δίπλα στα μέλη σας, πριν από 93-94 χρόνια, άρα μόλις δύο χρόνια νωρίτερα αργότερα από την ίδρυσή σας. Και πραγματικά θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους βραβευθέντες σήμερα και βεβαίως τους κυρίους για τους οποίους βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια. Το κύριο Στοχαρόπουλος, κύριε Στοχαρόπουλε, αν θέλετε και εσείς.
Θα ήθελα και εγώ να πω πάλι πολλά συγχαρητήρια. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συνεργασία. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε σε αυτό το θεσμό και ελπίζουμε να συνεχίσει και θα είμαστε εδώ πέρα να το στηρίζουμε όσο μπορούμε. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πρωτοπόρες, και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες μας πηγαίνουν προς την ανάπτυξη και την ευημερία. Και η Eurobank ως τράπεζα της ανάπτυξης είναι εδώ πέρα για να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις. Συγχαρητήρια λοιπόν, μπράβο. Ευχαριστώ για πάλι. Τη φωτογραφία μας παρακαλώ, για να πάμε στην τελευταία μας βράδυση, τελευταία ειδική βράδυση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και σημειολογική. Μαρλένα. Η ζωή έχει πολλές φορές άλλα σχέδια. Φέρνει και ανατροπές και δυστυχώς φέρνει και δυσαναπλήρωτες απώλειες. Ο Δημήτρης Καρακώστας, τρίτη λυκείου, την περίοδο του κορονοϊού, είχε την ατυχία να απολέσει μέσα σε διάστημα σχεδόν ενός μήνα, 25 ημέρες, και τους δύο γονείς του από κορονοϊό. Όμως δεν το έβαλε κάτω. Μπήκε στην τελική ευθεία, έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις και αρίστευσε, παρακαλώ. Ένα χειροκρότημά σας. Μας έδωσε το πιο δυνατό μήνυμα. Σηκώθηκε, όπως είπε Νίκο, και αρίστευσε. Και επειδή έχω ιδιαίτερη αγάπη με την Αύπακτο, τόπο καταγωγής μου, θα μου επιτρέψεις, Νίκο, να καλέσω τον Δημήτρη Καρακώστα εδώ στο Βήμα και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αθηνών για τη βράβευση. Ελάτε. Με ένα χειροκρότημά σας να έρθει ο Δημήτρης μαζί μας. Πανεπιστήμιο Πατρών, παρακαλώ. Είναι εδώ μαζί μας. Έλα, Δημήτρη, στο κέντρο. Έλα, Δημήτρη. Είναι πολύ ωραία ημέρα σήμερα. Έλα, πάμε. Πάμε μπροστά. Όλη η Διοικητική Επιτροπή είναι εξαιρετική αυτή η κίνηση την οποία κάνετε. Συγχαρητήρια στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Αλλά πάνω απ' όλα, συγχαρητήρια σε σένα, Δημήτρη. Άλλο ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη στη φωτογραφία την οποία βγαίνει. Μπράβο, Δημήτρη. Να είσαι πάντα γερός. Δημήτρη, θέλω να έρθεις στο μικρόφωνο μαζί με τον Πρόεδρο. Είναι εξοχότατη Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί μας. Θέλω να σε ακούσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών που μου έδωσε τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να βραβευτώ μαζί με τόσους άλλους ανθρώπους, τόσους ξεχωριστούς ανθρώπους που έδωσαν και αυτοί έναν αγώνα διαφορετικό από το δικό μου, αλλά νομίζω όλοι αντιμετώπισαν πάρα πολύ δυσκολίες αυτόν τον καιρό. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ κι εγώ κάπως να εκπροσωπήσω όσους πέρασαν δύσκολα αυτόν τον καιρό και τελικά ελπίζω να πήραν το καλύτερο αποτέλεσμα που άξιζε σε όλους μας.